ευχαριστήσω όλους τους φίλους οι οποίοι σήμερα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μου. Είναι για μένα μεγάλη χαρά και τιμή και μου δίνουν πραγματικά δύναμη να συνεχίσω. Οι άνθρωποι αυτοί είναι φίλοι με τους οποίους πορεύουμε χρόνια και μερικούς και δεκαετίες. Όπως επίσης συνάδελφοι από τον χώρο των ακινήτων και τον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και γονείς, οι οποίοι με έχουν εμπιστευτεί όλα αυτά τα χρόνια ό,τι πολυτιμότερο έχουν, τα παιδιά τους. Παιδιά στα οποία έχω δώσει την ψυχή μου και επιθυμώ να δώσω και εγώ την ψυχή μου, όπως και όλη μου την προσπάθεια, στο Δήμο, εφόσον οι πολίτες μας στηρίξουν και πάλι και μπορέσουμε να είμαστε αυτή τη φορά η δημοτική αρχή της πόλης. Θέλω να ευχαριστώ τους ανθρώπους του 2019 που στην πρώτη μου απόπειρα να εκλεγώ με στηρίξανε και μαζί καταφέραμε αυτό το πλαίσιο. Σήμερα στέκομαι από την πρώτη στιγμή δίπλα στο Θανάση Μαμάκου, έναν άνθρωπο τον οποίο γνώρισα μέσω της πολιτικής, όμως πλέον 4 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο και 4 χρόνια ως εκπρόσωπο της παράταξης στην οικονομική εκπομπή, έχουμε κατακτήσει μια σχέση ανθρώπινη, φιλική, οικογενειακή θα έλεγα, η οποία είναι εγχέγγυο για να μπορώ να αξιολογήσω το χαρακτήρα του και να θέσω καθώς ότι μιλάμε, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ικανότατος, νέος αλλά και ταυτόχρονα έμπειρος, ειλικρινής, με όλη την ενέργεια που χρειάζεται για να είναι ο επόμενος δήμαρχος που θα πάρει το χέρι της παράταξης και θα μας οδηγήσει να κερδίσουμε και να αποκτήσουμε για τη Λάρισα που μας αξίζει.